Εσύ που θέλεις να πεις την αλήθεια του Χριστού, κάνε πρώτα τον εαυτό σου χριστιανό και πες μετά την αλήθεια. Όταν εσύ έχεις τα χάλια που έχεις και μιλάς για τις αλήθειες του Χριστού, γελιοποιείς τη διδασκαλία του Χριστού. Είπαμε ότι μιλήσαμε για την αλήθεια της καθημερινής συναναστροφής και συμπεριφοράς μας και συμβιώσεώς μας. Δεν μιλήσαμε για τις αλήθειες της πίστεώς μας και για την αλήθεια του Χριστού. Πιο πολύ το θέμα αφορούσε τις καθημερινές μας συναναστροφές και όχι τις αλήθειες της πίστεώς μας. Για τις αλήθειες της πίστεώς μας σας είπα και πιο μπροστά τι πρέπει να κάνουμε. Το να μην πετάμε κατά πρόσωπο του άλλου την αλήθειά μας δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε το ψεύδος που θέλουν να μας επιβάλλουν και άρα τότε τι χριστιανοί είμαστε. Θα λέμε την αλήθεια του Χριστού, θα κηρύττουμε την αλήθεια της πίστεώς μας, αλλά μη βάλετε, λέει, τα μαργαριτάρια τα γουρούνια, θα γυρίσουν και θα τα καταπατήσουν, επειδή δεν θα καταλάβουν πόσο πολύτιμα είναι. Πριν από λίγο δεν είπα ότι θα λέμε τις αλήθειες της πίστεώς μας σε εκείνους που πραγματικά θέλουν να τις μάθουν? Φυσικά και θα λέμε τις αλήθειες της πίστεώς μας. Βεβαίως και έχουμε την εντολή να είμαστε ιεραπόστολοι. Αυτό δεν κάνω τώρα. Μην διαστρέφουμε τα λόγια για να βγάζουμε συμπεράσματα που θέλουμε εμείς. Το πρόβλημα δεν είναι η Ιεραποστολή, είναι ο Ιεραπόστολος. Εσύ που θέλεις να πεις την αλήθεια του Χριστού, κάνε πρώτα τον εαυτό σου χριστιανό και πες μετά την αλήθεια. Όταν εσύ έχεις τα χάλια που έχεις και μιλάς για τις αλήθειες του Χριστού, γελιοποιείς τη διδασκαλία του Χριστού. Βεβαίως και θα κάνεις ιεραποστολή και θα λες τις αλήθειες της πίστεώς σου όταν έχεις κάνει πρώτη ιεραποστολή μέσα σου. Όταν έχεις ζήσει τις αλήθειες της πίστεώς σου. Ιδάλλως, όταν τις έχεις αποστηθήσει από βιβλία ή από ακούσματα και κάθεσαι μπροστά στον άλλον και παπαγαλίζεις τις αλήθειες της πίστεώς σου, από το ένα αυτοί θα του μπαίνουν, από το άλλο θα του βγαίνουν. Γιατί είναι αέρας κοπανιστός. Δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι εκείνοι που κήρυξαν τις αλήθειες της πίστεώς μας, όλοι οι Ιεραπόστολοι Ορθόδοξοι είναι Άγιοι. Μιλάμε για τον Άγιο Κοσμάτων Ετωλό, για τον μεγάλο Άγιο Απόστολο Παύλο και τους άλλους Αποστόλους. Μιλάμε για τον Άγιο Κύριλο και Μεθόδιο. Μιλάμε για τον Άγιο Παΐσιο, για τον Άγιο Πορφύριο, για τον Εφραίμ της Αριζόνας. Γίνανε πρώτα αυτό που γίνανε και μετά είπανε αυτά που είπανε και κάνανε αυτά που κάνανε. Λοιπόν, μην παρασταίνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Είναι υπερβολικά απλά αυτά που λέω. Πρώτα θα γίνεις και μετά θα μιλήσεις. Δεν προσφέρουμε στους άλλους λόγια. Αυτά είναι για να ξεκινήσουν και να ξεκινήσουμε, γιατί και εγώ ακόμα μαθαίνω την έρευνα και το ψάξιμο της αλήθειας. Όταν όμως ο άλλος δεν θέλει να σε ακούσει, αλλά σε κοροϊδεύει, εσύ γιατί να προσφέρεσαι για κοροϊδία? Το ότι δεν μιλάς στον άλλον για τις αλήθειες της πίστεώς σου, ποιος σου είπε και το διατυπώνεις στην ερώτηση ότι εσύ δέχεσαι τα ψέματά του? Να μην το δέχεσαι, σου είπε κανείς να τα δεχτείς? Το ότι δεν του προσφέρεις τις αλήθειές σου, που δεν τον ενδιαφέρουν, δεν σημαίνει ότι δέχεσαι τα δικά του. Μην κάνουμε λογοπαίγνια.